τον Ιανουάριο του 1823, με απόφαση του βουλευτικού, το Ναύπλιο ορίζεται ως η πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. 5 χρόνια αργότερα θα αποβιβαστεί εδώ ο Ιωάννης Καποδίστριας για να οργιστεί ως πρώτος κυβερνήτης. Η πόλη μόλις αρχίζει να ανοικοδομείται. Ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα που αναμφισβήτητα έζησαν εδώ ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του εκείνα τα χρόνια? Ο πρώτος κυβερνήτης είναι πλέον ο φάρος που την τελευταία δεκαετία έχουν γυρίσει όλοι και κοιτάνε. Προσπαθούμε να προσανατολιστούμε όχι μόνο από το έργο του, αλλά και από τη στάση ζωής. Το Ναύπλιο έχει τη χαρά να έχει συνδέσει το προνόμιο αυτό, να έχει συνδέσει την ιστορία του με τα χρόνια που ο Ιωάννης Καποδίστριας στην ουσία έφτιαξε την Ελλάδα, γιατί τότε φτιάχτηκε η Ελλάδα που ζούμε αυτή τη στιγμή. Ένας άνθρωπος που έβαλε το δικό του συμφέρον πολύ χαμηλότερα από το συμφέρον της χώρας. Θυσίασε τα πάντα, στο τέλος έδωσε και τη ζωή του και ιστορικά λένε όλοι ότι ήξερε ότι θα δολοφονηθεί, ήξερε ότι υπήρχε αυτή η προετοιμασία της δολοφονίας του και παρόλα αυτά πήγε εκείνη την ημέρα με τον συγκεκριμένο τρόπο στον Άγιο Σπυρίδωνα στις 27 του Σεπτέμβρη. Αλλά μας δίδαξε σε κάθε του βήμα πώς πρέπει να είναι ο πολιτικός ο οποίος το συμφέρον της πατρίδας το έχει πολύ ψηλότερα από το συμφέρον το δικό του. Είναι προφανές ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση και για τις επόμενες γενναίες. Το απόλυτο παράδειγμα προς μίμηση. Και να πούμε γιατί είναι σημαντικό και πρέπει ο κόσμος όλος να το ξέρει. Εμείς θεωρούμε ότι το έχουμε επαναλάβει τόσες πολλές φορές στην πόλη μας και ο κόσμος το γνωρίζει, ενώ δεν το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Δεν παρέλαβε τίποτα. Εκεί το παρέλαβα καμένη γη ήταν η πραγματικότητα. Δεν παρέλαβε κράτος, δεν παρέλαβε καμία δομή, δεν παρέλαβε κανέναν φορέα. Δημιούργησε σχεδόν τα πάντα. Σε χρόνο ρεκόρ έκανε απίστευτα πράγματα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία και τη διάρθρωση του κράτους. Κάτι που όταν χρονικά προσπαθήσει κάποιος να το βάλει στην πραγματικότητα δεν μπορεί να το πιστέψει. Και στην ουσία το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν τότε δεν είχε συμβεί το ατυχές αυτό γεγονός της δολοφονίας, πόσο πιο ψηλά θα ήταν η Ελλάδα. Γιατί τότε δημιουργούσε καθημερινά μία χώρα που εμείς μετά από 200 χρόνια μπορούμε και ευημερούμε με τον τρόπο που ευημερούμε. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο όσο και να μελετήσει κάποιος υπάρχουν πάντα περιθώρια για να μάθει και είναι η ζωή του Καποδίστρια.